Δίνω μέσω στον λόγο στον Άρη του Χατζηστεφάνου. Καλησπέρα για μένα και να πω ένα πολύ μεγάλο ευχαριστώ στη Διεθνή Αμνηστία για αυτή την πρόσκληση που δείχνει ότι μια οργάνωση όταν αναζητά το πολιτικό βάθος μιας εξέλιξης που καλείται να διαχειριστεί με την ιδιότητά της κάθε φορά μπορεί να δώσει πολύ περισσότερα από ό,τι μπορούμε να φανταστούμε. Θα επιχειρήσω εγώ, επειδή ήδη υπόθηκαν πάρα πολλά και ο συνάδελφος ο Ζηργάνος θα μας βοηθήσει και ακόμα περισσότερο στη συνέχεια, να δούμε λίγο τις εξελίξεις στη Συρία που ξεκίνησαν ως μια γνήσια λαϊκή εξέγερση απέναντι σε ένα αιμοσταγές καθεστώς, να τις δούμε λίγο μέσα από τα λασπωμένα νερά των Ηνωμένων Πολιτειών και της πολιτικής που ασκούν στην ευρύτερη περιοχή. Θα διαφωνήσω κι εγώ ελαφρώς με τον προλαλήσατε καθηγητή σε σχέση με τον οπλισμό ανθρώπων που μάχονται το δικτατορικό καθεστώς του Άσαντ, γιατί η είδηση που ως δημοσιογράφοι κληθήκαμε να διαχειριστούμε τις τελευταίες εβδομάδες και τους τελευταίους μήνες ήταν μεταξύ άλλων και η αποκάλυψη του New York Times για το ρόλο που έπαιζε και συνεχίζει να παίζει η CIA στη δημιουργία ενός δικτύου μεταφοράς οπλισμού σε τεράστιες ποσότητες προς την Συρία και θα δούμε και συγκεκριμένα πού καταλήγουν αυτά τα όπλα. Μάθαμε για πληροφορίες για δεκάδες ή εκατοντάδες σε 130 ή σε 17 τα έχετε δει ίσως στα δελτία ειδήσεων, αυτά τα τεράστια μεταγωγικά, τα οποία μετέφεραν τόνους οπλισμού μόνο από το αεροδρόμιο του Οσέμπογκο κοντά στην Άγκυρα, στην Τουρκία. Μάθαμε ότι έγιναν τουλάχιστον 160 πτήσεις με οπλισμό. Μάθαμε ότι αυτό το δίκτυο με χρήματα της Σαουδικής Αραβίας έχει αρχίσει να χρησιμοποιεί και σταθμούς στην Ευρώπη. Ακούστηκε κάποια στιγμή για τις στρατιωτικές βάσεις της Κύπρου. Ακούστηκε όμως ότι με τα χρήματα της Σαουδικής Αραβίας αγοράζονταν και οπλισμός από την Κροατία, που έφτανε μέσα από περίεργους διάβλους, από την Ιορδανία και άλλες περιοχές σε διάφορα σημεία μέσα στη Συρία. Ένα δίκτυο που περιλαμβάνει ως γνωστόν, και αυτό είναι το πολύ απλό ρεπορτάζ, χώρες όπως το Κατάρ και η Σαουδική Αραβία ως βασικούς άξονες, αλλά με βασικό διοργανωτή και συντονιστή αυτής της προσπάθειας, όπως τουλάχιστον έλεγαν οι New York Times, την ίδια τη CIA. Ένα πρόγραμμα που ξεκίνησε με πρωτοβουλία του στρατηγού Πετρέου, αλλά συνεχίζεται, όπως φαίνεται, με αμύωτη ένταση και αυτό θα έχει ενδεχομένως να δράσει και ως καταλήτης στις εξελίξεις τους επόμενους μήνες, γιατί θεωρώ ότι πραγματικά μαζεύεται μια πολύ μεγάλη ποσότητα οπλισμού και από τις δύο πλευρές. Γιατί αντίστοιχα, βέβαια, υπάρχει η τεχνογνωσία αλλά και ο οπλισμός που λαμβάνει το καθεστώς από τη Ρωσία. Γνωρίζουμε για τα αντιεροπορικά συστήματα και πολύ πιο βαρύς, μάλιστα, οπλισμός στην άλλη πλευρά. Το μεγάλο πρόβλημα σε ό,τι αφορά την πλευρά των ΗΠΑ και την παροχή οπλισμού στην περιοχή είναι ότι τις περισσότερες φορές κατέληγαν αυτά τα όπλα και σε ομάδες ακραίων Ισλαμιστών. Και δεν είναι υπερβολή να πούμε ότι άνθρωποι, μαχητές που πριν από λίγους μήνες μπορεί να σκότωναν Αμερικανούς στρατιώτες στο Ιράκ και το Αφγανιστάν και να συνδέονταν με την Αλκάιντα, έφτασαν να παίρνουν εξοπλισμό είτε Κατάρ είτε της Σαουδικής Αραβίας, πάντως αυτόν τον εξοπλισμό που περιγράφω με εντολές και καθοδήγηση των ΗΠΑ και της CIA. Ομάδες, ακούστηκε και το όνομα, όπως η Ανούσρα, η οποία πριν από λίγες ημέρες επισήμως μίλησε και για τους δεσμούς της με την Αλκάιντα. Έχουμε λοιπόν εδώ ένα φαινομενικά παράδοξο. Οι Ηνωμένες Πολιτείες να συνεργάζονται με τα πιο ακραία στοιχεία των μαχητών μέσα στην Συρία. Το έχει ξανακάνει και ακριβώς αυτό είναι το επόμενο που θέλω να πω, ότι είναι μια πολιτική απόλυτα συνεπής και με το παρελθόν των Ηνωμένων Πολιτειών σε διάφορες περιοχές του πλανήτη, αλλά και με την πολιτική που θέλησε να ακολουθήσει μετά το ξέσπασμα της Αραβικής Άνοιξης σε όλη τη Μέση Ανατολή. Γνωρίζετε πολύ καλά, θα τα πω επιτροπάδι, που το έχει ξανακάνει. Ήταν το Αφγανιστάν, πάλι μέσω της Σαουδικής Αραβίας, αλλά και των μυστικών υπηρεσιών του Πακιστάν, όπου έφτανε ο εξοπλισμός στους Μουτζαχεδίν, και είδαμε μετά πώς χάθηκε τελείως ο έλεγχος και φτάσαμε και στη δημιουργία των Ταλιμπάν απευθείας από τις μυστικές υπηρεσίες του Πακιστάν. Είδαμε ανοχή σε δυνάμεις του πολιτικού Ισλάμ από φιλοαμερικανικά καθεστώτα από την Αλγερία μέχρι την Τουρκία του στρατηγού Εβραίν, όταν χρησιμοποιήθηκε το πολιτικό Ισλάμ ως ανάχωμα στην άνοδο της αριστεράς. Είδαμε ακόμη και την περίπτωση της Χαμάς, η οποία δεν θα πω ότι δημιουργήθηκε, αλλά σίγουρα είχε την ανοχή των ΗΠΑ και του Ισραήλ απέναντι σε μια πραγματικά αριστερή τότε Φατάχ του Γιασέρ Αραφάτ. Το πρόβλημα σε όλες αυτές τις περιπτώσεις ήταν οι συνέπειες τις οποίες βλέπαμε μετά από λίγους μήνες ή μετά από λίγα χρόνια. Είναι γνωστές οι συνέπειες και το τι δημιουργήθηκε από αυτές τις χώρες που σας ανέφερα, γι' αυτό θέλω να περάσω κατευθείαν σε μερικά παραδείγματα στο τι έγινε τώρα. Γιατί αυτό που κάνουν οι ΗΠΑ αυτή τη στιγμή στη Συρία, το δοκίμασαν και το έκαναν νωρίτερα και στη Λιβύη. Είχαμε και πάλι ακραίες ομάδες που εξοπλίστηκαν και είδαμε μετά το τέλος των εχθροπραξιών και την ατοική επέμβαση να διαχέεται η ένταση στις γύρω περιοχές. Το τι συνέβη στο Μάλι είναι ίσως το χαρακτηριστικότερο παράδειγμα στο πώς αυτός ο εξοπλισμός που πήγαινε σε αντικαθεστωτικές δυνάμεις εναντίον του Καντάφη στη Λιβύη έφτασε να εξοπλίσει τους Ισλαμιστές στο Μάλι και μετά ως κύκλος να δώσει, υποτίθεται εντός πολλών εισαγωγικών, το δικαίωμα στη Γαλλία να επέμβει πάλι στην περιοχή με πρόσχημα την άνοδο των ακραίων Ισλαμικών ομάδων που η ίδια η Γαλλία μαζί με τις ΗΠΑ είχαν εξοπλίσει. Ένα τέτοιο κύκλο κινδυνεύουμε να δούμε αυτή τη στιγμή και στη Συρία. Έναν κύκλο αποσταθεροποίησης σε μια πολύ μεγάλη περιοχή που ξεκινάει από το γειτονικό Λίβανο και ήδη είδαμε την παρέτηση του Πρωθυπουργού πρώτους τριγμούς που κατά την άποψή μου συνδέονται με ό,τι συμβαίνει στη Λιβύη. Μία ένταση όμως που μπορεί να φτάσει μέχρι την Κεντρική Ασία, μπορεί να φτάσει μέχρι και την Τσετσενία. Και υπάρχουν πληροφορίες ακόμη και για Τσετσένους μαχητές που μπαίνουν στην Συρία. Παρένθεση εδώ, δεν λέω ότι είναι αυτές οι κυριαρχείς δυνάμεις. Πιάνω μία πτυχή αναλύοντας, λέω και πάλι, τα βρώμικα νερά της αμερικάνικης πολιτικής και πώς ενισχύουν συγκεκριμένες ομάδες. Όσο μεγάλος όμως είναι αυτός ο κίνδυνος που έχουμε μπροστά μας της αποσταθεροποίησης, όσο μεγάλος είναι αυτός ο κίνδυνος της αναρρίχησης ακόμη και στην εξουσία ακραίων εξτρεμιστικών ομάδων, εξίσου επικίνδυνος είναι κατά την άποψή μου και ο κίνδυνος να περάσουμε σε θεωρίες συνωμοσίας. Να αφήσουμε εντελώς στην άκρη τη γνήσια λαϊκή εξέγερση και να πούμε ότι ορίστε Α και Β, η CIA, ο Πετρέους, η Σαουδική Αραβία και το Κατάρ το αίσθησαν, θέλουν να αποσταθεροποιήσουν ένα καθεστώς που δεν συμφωνούμε, αλλά είναι ένα καθεστώς που προσέφερε μία σταθερότητα και έτσι να καταδικάσουμε στο σύνολό τους δυνάμεις που πραγματικά δίνουν τη ζωή τους για την ανατροπή του καθεστώτος όλα αυτά τα χρόνια. Μας έχουν ξαναβάλει σε τέτοιου είδους διλήμματα και ως αριστερά, ως δημοσιογράφοι, ως διπλωμάτες, ως πολιτικοί δεν καταφέρναμε πάντα να δώσουμε τις ξεκάθαρες απαντήσεις που χρειαζόταν. Μας έβαζαν να συζητάμε για το αν θέλουμε τον ΝΑΤΟ ή τον Μιλόσεβιτς, με τον ίδιο τρόπο που μας έβαζαν πάλι να συζητάμε αν θέλουμε τον ΝΑΤΟ ή τον Καντάφη. Δεν υπάρχει αυτό το δίλημμα. Θέλουμε ανατροπή πάντα κάθε δικτατορίας, όχι όμως με υπεριαλιστικές ξένες επεμβάσεις που αποσκοπούν σε εντελώς διαφορετικούς στόχους. Δεν μπορούμε να ξεχνάμε ότι κυρίαρχος υποκινητής με την πολύ θετική έννοια των εξελίξεων ήταν ο Συριακός λαός, ο οποίος είπε όχι σε ένα καθεστώς. Και εδώ μπαίνω και σε μία εξήγηση το γιατί αντιδρούν με αυτό τον φαινομενικά παράδοξο τρόπο οι ΗΠΑ υποστηρίζοντας Ισλαμικές δυνάμεις. Για να απαντήσουμε σε αυτό πρέπει να απαντήσουμε τι ήταν όλες οι εξηγήσεις της Αραβικής Άνοιξης. Η πρώτη απάντηση που έδωσαν τα δυτικά μέσα ενημέρωσης ήταν ότι ήταν ένα νέο 1989. Ότι ήταν μία μάχη για ελευθερία, δημοκρατικά δικαιώματα και ισότητα. Μία δεύτερη εξήγηση με το πέρασμα του χρόνου που έρχεται τώρα στο προσκήνιο είναι ότι είναι ένα νέο 1979 και αναφέρονται στην Ιρανική Επανάσταση, δηλαδή μία γνήσια λαϊκή εξέγερση και επανάσταση πέφτει θύμα απαγωγής από Ισλαμικές δυνάμεις και τελικά οδηγείται σε μία εντελώς άλλη κατάσταση. Νομίζω, και φυσικά είναι ο τελευταίος που το λέει, το έχουμε πει από το εξωτερικό, από τον Ταρίκ Αλή μέχρι την Ελλάδα, τον Πέτρο του Κωνσταντίνου, ότι η Αραβική Άνοιξη, η οποία τόσο ενόχλησε τις ΗΠΑ και την Ευρωπαϊκή Ένωση, ήταν ένα 1848, ήταν μια σειρά επαναστάσεων όπως αυτές που είδαμε εκείνη την περίοδο να σαρώνουν την Ευρώπη. Προφανώς οι ΗΠΑ αυτή τη στιγμή ζητούν σταθερότητα στην περιοχή. Θα ήθελαν να συνεχίσουν να συνδιαλέγονται με τη βασική δομή των καθεστώτων που ανατρέπουν, κυρίως δηλαδή με τον στρατό με τον οποίο είχαν τον στήριξαν, τον εξόπλισαν και συνεργάστηκαν μαζί του για δεκαετίες. Θα ήθελαν αυτό το βαθύ κράτος αυτών των καθεστώτων να παραμείνει στη θέση του. Βλέπουν όμως ότι δεν είναι δυνατόν ακριβώς από το πώς ξεκίνησαν αυτές οι εξεγέρσεις και δεν δίστασαν σε καμία περίπτωση να εγκαταλείψουν όλη την αντιισλαμική σταυροφορία των προηγούμενων χρόνων και να συνεργαστούν με δυνάμεις οι οποίες θα τους εξασφάλιζαν με έναν περίεργο τρόπο τη διατήρηση του status quo. Δεν είναι τυχαίο ότι συνεργάζονται με τους αδελφούς μουσουλμάνους σε αρκετές χώρες όπου ανατράπηκε ο ηγέτης από λαϊκές εξεγέρσεις, γιατί τέτοιου είδους αντιδραστικά κόμματα είναι στη βάση τους συστημικά κόμματα. Και αυτό θέλουν αυτή τη στιγμή οι Ηνωμένες Πολιτείες. Όσο και αν παρουσιάζονται με ένα μανδύα αντισυστημικό, είναι οι δυνάμεις που θα διατηρήσουν, αν χρειαστεί, και τις σχέσεις με τις Ηνωμένες Πολιτείες, κυρίως όμως θα διατηρήσουν το οικονομικό καθεστώς που οδήγησε αυτές τις χώρες σε αυτή την κατάσταση. Και εδώ μπορούμε να κάνουμε τις συνδέσεις με τη βόρεια πλευρά της Μεσογείου, γιατί αυτό που ζούμε τα τελευταία χρόνια είναι αποτέλεσμα αποτυχίας ενός οικονομικού συστήματος και είναι εξέγερση ανθρώπων, λαών απέναντι σε αυτό το σύστημα. Η επανάσταση στην Αίγυπτο δεν ξεκίνησε για ατομικά δικαιώματα, αν και ήταν πολύ σημαντικά. Ξεκίνησε πολλά χρόνια πριν, το 2005, από εργάτες, από απεργούς στο Δέλτα του Νείλου, που είπαν θα αλλάξουμε την οικονομική δικτατορία του Μουμπάρακ. Θα διώξουμε το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο. Θα διώξουμε το νεοφιλελεύθερο πρότυπο που αυτό το καθεστώς είχε και αναπαρήγαγε σε αυτές τις χώρες. Με αυτό θέλω να κλείσω, να μην ξεχνάμε ότι πρωταγωνιστής σε αυτή την κλίση είναι ο λαός σε όλες τις χώρες και από πάνω του πέφτουν οι διάφορες δυνάμεις, όπως η Κοραδία που παίζει η κάθε μία το δικό της παιχνίδι. Διαφορετικό παιχνίδι παίζει η Ρωσία και η Κίνα, θέλουν μια διατήρηση διάβλων για μεταφορά εμπορίου και ενεργειακών ροών. Διαφορετικό παιχνίδι παίζουν οι Ηνωμένες Πολιτείες, διαφορετικό παιχνίδι παίζει το Ισραήλ, που μέχρι τώρα δυσφορούσε ακόμη και με αυτή την πολιτική, νομίζω, των Ηνωμένων Πολιτείων και το άνοιγμα σε αντιδραστικά στοιχεία του πολιτικού Ισλάμ, γιατί έχανε ουσιαστικά την αξία χρήσης του σε ολόκληρη την περιοχή. Με αυτές τις σκέψεις ελαφρώς σκόρπιες προς το τέλος τους, σας ευχαριστώ πολύ.